Ο κύριος Ζωήδης έχει ειδικό κινητό το οποίο παραβιάζει ακόμα και την ακύρωση. Όλα τα κινητά. Τότε παρακαλώ τους αρμοδίους των υπηρεσιών να ακυρώσουν την λειτουργία των κινητών εντός αιδούσης. Παρακαλώ κύριε Σαρμάκη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα το πρώτο σχέδιο νόμου που φέρνει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά τις εκλογές του Οκτώβρη του 2009. Μετά από 9 μήνες είναι το πρώτο σχέδιο νόμου μετά από μερικές διατάξεις που ενσωματώθηκαν σε άσχετα νομοσχέδια και σήμερα περιμέναμε όλοι να είναι το νομοσχέδιο αυτό που η κυβέρνηση από ό,τι έχει καταλάβει τους 9 μήνες θα έρθει να λύσει τα δομικά, θεσμικά, διαχρονικά αν θέλετε προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα μου επιτρέψετε μόνο έτσι για την, μόνο το σεβασμό στον εισηγητή της πλειοψηφίας μία μικρή διόρθωση. Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία δυστυχώς δεν είναι μόνο 5,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Υπολογίζεται ότι το 2009 ήταν περίπου 8% και αυτό με μια γρήγορη προσέγγιση για να μην αμφισβητηθεί, γιατί είναι σημαντικό στοιχείο. Είναι σημαντικό στοιχείο το ότι δεν φτιάχνουμε λογαριασμούς και δεν δημοσιεύει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία τους αντίστοιχους λογαριασμούς. Είναι σημαντικό στοιχείο γιατί ο ΟΣΑ δεν δημοσιεύει, δεν έχει στοιχεία για τη χώρα μας για το σύνολο των δαπανών της υγείας. Και είναι σημαντικό στοιχείο για να καταλάβουμε με τι σεβασμό πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα οικονομικά. Πολύ πρόχειρα θα πω στον εισηγητή της πλειοψηφίας ότι το 2009 οι δαπάνες για το Υπουργείο Υγείας για υγεία ήταν περίπου τα 6 δισεκατομμύρια. 5,8 δισεκατομμύρια δαπάνησε το ΙΚΑ για περίθαλψη. 1,6 δισεκατομμύρια ο ΟΓΑ. 1,2 δισεκατομμύρια ο ΕΕ. 1,4 δισεκατομμύρια ο ΟΠΑΔ. Και 2 δισεκατομμύρια τα ελλείμματα των νοσοκομείων, περίπου δηλαδή 18 δισεκατομμύρια. Αν σκεφτεί κανείς ότι το ακαθάριστο χώριο προϊόν είναι περίπου τα 225 δισεκατομμύρια, θα καταλάβει ότι αυτό το ποσό είναι 8%. Δηλαδή, δαπανίσαμε το 2009 το κράτος για την υγεία πάνω από 8%, δεδομένου σε αυτά που σας είπα δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες του Υπουργείου Άμυνας μέσω των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Υπουργείου Παιδείας μέσω των πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο επί της ουσίας καταπιάνεται με μια σειρά θεμάτων δευτερευούσης, τριτευούσης ή και υποδέστερης σημασίας όσον αφορά τις προτεραιότητες που θα έπρεπε να έχει η κυβέρνηση και είναι ένα νομοσχέδιο που πραγματικά, καταθέτω την άποψή μου, θα είναι ανεφάρμοστο. Γιατί? Γιατί χρειάζεται 30 κανονιστικές πράξεις για να εφαρμοστεί. Χρειάζεται 15 υπουργικές αποφάσεις, 11 κοινές υπουργικές αποφάσεις και 4 προεδρικά διατάγματα. Είστε έμπειροι κοινοβουλευτικοί στην αίθουσα, καταλαβαίνετε αν θα εφαρμοστεί ποτέ αυτό το σχέδιο νόμου. Αλλά για να δούμε τι έχει φέρει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση όσον αφορά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θυμίζω ότι κάπου το Δεκέμβρη του 2009 μέχρι το Γενάρη ήρθε η Βουλή και ψήφισε την επαναφορά της λίστας, η πρώτη προτεραιότητα, σε ένα άλλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι σήμερα η λίστα η οποία ήταν πρώτης γραμμής επιδίωξης στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν έχει εφαρμοστεί. Θυμίζω ότι το 1997 είχε θεσπιστεί θετική λίστα. Το 2004 κατήργησε η Νέα Δημοκρατία τη θετική λίστα και θέσπισε αρνητική λίστα, δηλαδή ποια φάρμακα δεν θα καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ήρθε η κυβέρνηση αυτή εδώ για να θεσπίσει τη θετική λίστα. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν έχει εφαρμοστεί η θετική λίστα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για να το καταλάβουν οι πολίτες? Επειδή η λίστα έχει άμεση αναφορά στην έκπτωση που παίρνουν τα ασφαλιστικά ταμεία από τις φαρμακευτικές εταιρείες ως μεγάλοι πελάτες που είναι για τα φάρμακά τους, επειδή ακριβώς μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει λίστα φαρμάκων, τα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πληρώνουν το κουτί τα φάρμακα, όσο και ένας τουρίστας θα περάσει έξω από ένα φαρμακείο για να πάρει ένα κουτί. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε, επί κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ένα ασφαλιστικό ταμείο που αγοράζει 5 εκατομμύρια κουτιά ενός συγκεκριμένου φαρμάκου, το πληρώνει με την ίδια τιμή με έναν τουρίστα που παίρνει ένα κουτί από το ίδιο φάρμακο. Για να τα μεταφράζουμε αυτά και τι σημαίνει σε απώλεια εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία. Και βεβαίως, να με διαψεύσει κυρία Υπουργός, πρόσφατα κυκλοφορήσατε
αρνητική λίστα είσαι έτοιμη να εκδώσετε. Δηλαδή, ό,τι και κάνει η Νέα Δημοκρατία το 2004. Φτάσατε σε αδυναμία εφαρμογής της λίστας και πάτε να βγάλετε ποια φάρμακα πλέον δεν καλύπτονται από τα ταμεία. Δηλαδή, πάμε πάλι πίσω στο 2004. Για να δούμε τώρα με τα ακριβά φάρμακα τι κάνατε. Φέρατε στην ίδια διάταξη το Γενάρη του 2010 τη ρύθμιση για το πώς θα διατίθεται τα ακριβά φάρμακα, αλλάζοντας το προηγούμενο καθεστώς που υπήρχε επί προηγούμενης κυβέρνησης. Είπατε ότι θα πάνε στα νοσοκομεία να δίδονται τα φάρμακα. Σας είχαμε προβλέψει τότε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Επιμείνατε. Μετά από 5 μήνες, την 1η Μαΐου, εκδώσατε μία υπουργική απόφαση με την οποία δίνετε οδηγία στα νοσοκομεία και μόνο αποκλειστικά να διατίθεται τα 89 ακριβά φάρμακα, τα οποία πρέπει να πω ότι είναι μεγάλο μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης. Περίπου πάνω από 15% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης είναι αυτά τα φάρμακα. Τα πήγατε στα νοσοκομεία. Είδατε ότι τα νοσοκομεία δεν μπορούν να τα έχουν όλα τα φάρμακα. Οι ασθενείς μείναν χωρίς φάρμακα και πάλι πληροφορούμε, διαψεύστε με κυρία Υπουργέ, δώσατε προς διαβούλευση οδηγία με την οποία ξεκαθαρίζεται ποια από αυτά τα φάρμακα θα δίνονται στα φαρμακεία, ποια στα νοσοκομεία και με ποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή και εδώ επαναχωρήσατε πίσω. Τρίτον, για να δούμε τι κάνατε στην τιμή του φαρμάκου. Σας θυμίζω ότι 19 Νοεμβρίου, τρεις υπουργοί, εσείς, ο κύριος Γλοβέρδος και η κυρία Κατσέλη, δώσατε συνέντευξη και είπατε ότι το φάρμακο που είναι διατιμημένο καθώς θα παίρνει τιμή με βάση τις τρεις φθηνότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Τάξης των 26, όπως ισχύει επί Νέας Δημοκρατίας από το καλοκαίρι του 2009. Φέρατε την Ευρωζώνη τελικά το Γενάρη. Το πήρατε πίσω. Φέρατε άλλη διάταξη με την οποία λέγατε τις φθηνότερες τιμές της Ευρώπης των 22 χωρών. Αφού λοιπόν το ψήφισε η Βουλή, φέρατε δική σας αγορονομική διάταξη, υπουργική απόφαση, με την οποία ακυρώνατε τον νόμο που ψήφισε η Βουλή. Και αφού αυτή η αγορονομική διάταξη καταλάβατε ότι ήταν παράνομη στερούτο νομιμοποιητικής βάσης, φέρατε στη Βουλή πάλι να ψηφίσουμε αναδρομικά για να νομιμοποιήσουμε, να φτιάξουμε νομιμοποιητική βάση για την υπουργική απόφαση με την οποία καταργούσατε νόμο της Βουλής του Μαρτίου. Και τι κάνατε μετά? Κάνατε οριζόντια μείωση. Και τι κάνατε μετά, αφού κάνατε οριζόντια μείωση το Υπουργείο Ανάπτυξης, πώς εσείς να βγάλετε τις τιμές αναφοράς για να κάνετε τη λίστα? Δεν φταίτε κι εσείς αφού το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν σας έβγαζε, αλλά πρέπει να καταλάβει ο κύριος Παπανδρέου ότι όταν λέμε δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία για φάρμακο, ο κύριος Λοβέρδος, εξαρτάται από τρεις παραμέτρους που δεν καθορίζει καμία το Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, η τιμή του φαρμάκου βγαίνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ο όγκος συνταγογράφησης που είναι ηλεκτρονική συνταγογράφηση την πήρε το Μέγαρο Μαξίμου. Και η λίστα, δηλαδή η αποζημίωση, η έκπτωση που παίρνουν τα ταμεία από τα φάρματα, την έχει το Υπουργείο Υγείας. Πού να βρει άκρη ο κ. Λοβέρδος? Και βεβαίως λοιπόν κάνατε οριζόντια μείωση και τώρα ανακοινώσατε ότι τον Αύγουστο θα βγάλετε τις τιμές της Ευρώπης των 22 χωρών. Λοιπόν, προσλήψεις, σε ποια κατάσταση είναι η χώρα σήμερα, τα νοσοκομεία που συζητούμε αυτό το νομοσχέδιο? Τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας βρίσκονται σε επίσκεψη εργασίας από τους γιατρούς που δεν πληρώνονται οι εφημερίες τους.